Είχα σκοπό για αυτό το επεισόδιο να κάνω πλουζάκι που γράφει F**k 2020, αλλά το μαχαζί δίπλα μου που κάνει πλουζάκια είναι κλειστό. Από όλα αυτά που γίνονται το 2020, τραγική ηρωνία. Anyway, καλωσορίσατε στο πείτε μου εσείς. Λοιπόν. Τι intro ήταν αυτό, ρε? Ό,τι θέλω κάνω. Θα χαλάσεις το κανάλι μας. Το κανάλι σου. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να μου πείτε τι θα μπορούσε να γίνει ή να κάνουμε για να φτιάξουμε το 2020. Δηλαδή το 2020 πάει τόσο χάλια σαν χρονιά, πείτε μου μια είδηση ή πράξη που θα την έκανε καλύτερη. Και μόλις κατάλαβα ότι ήθελα να κάνω θετικό επεισόδιο. Ξέρεις πως να κάνουμε το 2020 καλύτερο. Αλλά όλες οι απαντήσεις θα είναι παράπονα. Πως να κάνουμε το 2020 καλύτερο. Να πεθάνουμε. Χωρίς πλάκα, αυτή είναι η μόνη λύση. Να κάνουν YouTube Rewind 2020. Αν ήταν όπως το Rewind 19, δεν νομίζω καν να βγει Rewind φέτος. Θα δούμε. Πρέπει οι One Direction να κάνουν official reunion. Σίγουρα αυτό θα φτιάξει το 2020. Ο Harry Styles έβγαλε ολόκληρο άλμπουμ στο YouTube το Δεκέμβρη του 19. Ίσως αυτό γάμισε όλο το 2020. Να κάνουμε το 2020 free to download για τους εξωγήινους και ίσως θα γίνει πιο popular. Καλή ιδέα, αλλά όπως βλέπουμε με τη μουσική, το popular δεν σημαίνει καλό. Να γίνουμε όλοι πιο έξυπνοι. Θέλω λύσεις, όχι μη ρεαλιστικά όνειρα. Συνέχεια χαλάει το πλουζάκι μου. Να χαλάσουμε το 2021, γιατί συνήθως η ανθρωπότητα όταν φτιάχνει κάτι, χαλάει κάτι άλλο. Οπότε, χαλάμε το 2021 για να φτιάξουμε το 2020. Αλλά πρέπει να πάμε στο μέλλον. Να κάνει update ο Θεός το 2020, γιατί έχει bugs και ήρθε με ένα virus. Χωρίς πλάκα, όντως ήρθε με ένα virus. Το 2020 θα γίνει καλύτερο αν σου κάνει χορηγία για τίτας. Έχει 7 χρόνια που το ζητάω. Δεν νομίζω. Σύμφωνα με το control, δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα που λέγεται 2020. Κσστ. Για να φτιαχτεί το 2020, πρέπει να έρθει το 2021. Νομίζεις ότι το 2021 θα είναι καλύτερο? Να βάλουμε 25 διάσημα πρόσωπα να τραγουδήσουν το Imagine του John Lennon. Oh wait! Το θυμάστε αυτό? Όταν κάποιοι διάσημοι λέγανε με ένα τραούδι ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την κρίση, ενώ τραουδούσαν από τα αρχοντικά τους και πήρε 77.000 dislikes. Να καταργήσουμε το TikTok! Μαζί με το πείτε μου εσείς! Δεν διαφωνώ να αναστηθεί ο Χριστός και να κάνει θαύμα. Γιατί μόνο με θαύμα θα φτιάξουμε. Όπα, ο Χριστός έχει τον κορονοϊό! Η Sony να δώσει το PlayStation 5 δωρεάν σε όλους. Άκουσε, Sony! Δώστε PlayStation 5 σε όλους. Δωρεάν! Δεν θα σας κόστιζε τίποτε. Μόνο 100 εκατομμύρια δολάρια. Έχει 108 likes από άτομα που δεν θέλουν Xbox. Να δολοφονήσουμε τους Flat Earth ανθρώπους. Αυτό θα ήταν καλό γενικά, όχι μόνο για το 2020. There is literally nothing that can make 2020 better. They ask you how you are. Oh my god. You have to say that you're fine when you're not really. Ό,τι και να κάνουμε, δεν γίνεται να φτιάξει το 2020. Να. Για να φτιάξει το 2020 χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές για το μέλλον. Αλλά και τώρα καταρχήν πρέπει να φύγει το TikTok. Πραγματικά βλέπω έξω παιδιά, μωρά στην ουσία, που φοράνε TikTok μπλούζες και μάσκες, και να φύγει το trap πλέον έχει καταντήσει κυριολεκτικά μαλακιά. Ο Μίσα να βγάλει καινούριο τραούδι. Το 2020 θα γίνει καλύτερο άμα δεν ξαναβγάλει ο Μίσα τραούδι. Πάρτε μια απόφαση. Η εταιρεία NASCAR να αλλάξει το νι και να το κάνει μη. Και να γράφει μάσκαρ. Μάσκα. Εάν βλέπει αυτός που το έγραψε, φύγε σε παρακαλώ, απλά φύγε. Θα μπορούσε ο Eminem να βγάλει δεύτερο άλμπουμ σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί πλέον ο Θεός να μας βοηθήσει. Να προσπαθήσουν όλες οι currents του κόσμου να κάνουν cancel το 2020. Παρόλο που συνήθως δεν το καταφέρνουν. Hashtag cancel 2020. Είναι η μόνη περίπτωση που όντως θέλουμε να κάνουν cancel κάτι. Να πάμε όλη η εκκλησία να κάνουμε προσευχή. Τι εννοείς να φτιάξουμε το 2020? Το 2021 να δεις.
Θα έπρεπε να είχαμε στείλει εκείνο το μήνυμα σε 10 φίλους. Βρέθηκε δολοφονημένος ο Ερντογάν. Το επόμενο σχόλιο είναι λίγο άσχημο, αλλά μου άρεσε. Να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο. Θα πεθάνουν πολλοί YouTubers. Χάλασες λίγο το αστείο με το πολύ αντιπολύ. Θα σταματήσουν όλοι να μου ζητάνε πατατάκια. Ναι, αυτή είναι η λύση. Γιατί έχει 39 likes. Γιατί το έκανα like εγώ. Να βάζουμε πράγματα στον κολό μας. Να φέρουν πίσω το OG map. Το 2020 δεν γίνεται καλύτερο. Ευχαριστώ για την διευκρίνησή σου. Και το τελευταίο. Ανακοίνωση. Μπήκε μάθημα ορθογραφίας στα σχολεία. Ξέρετε γιατί το έβαλα αυτό, ευτύσα. Γιατί βρίσκω πάρα πολλά σχόλια που είναι ωραίες απαντήσεις. Θα τις έβαζα σε επεισόδιο, αλλά είναι τόσο χάλια η ορθογραφία που δεν μπορώ να τα βάλω. Ναι, έχουμε ήδη μάθημα ορθογραφίας. Ας μπήκε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μπράβο, οι λύσεις σας για να κάνουμε το 2020 καλύτερο ήταν απέσιες. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολλά σχόλια ήταν παν TikTok και θα ήταν καλύτερο το 2020 αν μας έλεγε ο εκφωνητής ποιος είναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να ξαναγράψουμε μαζί παραμύθι. Έχει πάνω από 2 χρόνια. Στο επόμενο επεισόδιο εγώ θα ξεκινήσω με το μια φορά και έναν καιρό κάτι κάτι. Τι θέλω από σας. Θέλω να γράψεις μια μικρή πρόταση που θα μπορούσε να μπει σε παραμύθι που ξεκινάει με... Και μετά, και ξαφνικά, μετά από λίγη ώρα, κάτι που θα μπορούσε να συνεχιστεί από την προηγούμενη πρόταση. Και θα γράψουμε μαζί έναν παραμύθι, God help me! Ειδικά αν είδατε τα άλλα παραμύθια. Γράψε το σχόλιο σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα γράψουμε μαζί παραμύθι στο επόμενο επεισόδιο του... Του ζέ, ο παρμάνας. Έχει καιρό να μας βάλεις σε βίντεο. Γιατί? Κάθε 2-3 μήνες θα λέτε τα ίδια! Απ' τη μια μου λέτε κλείστε το κανάλι, μετά κάνετε παράπονο που είστε στα βίντεο! Έχεις δίκιο. Πότε θα τους πεις για τον εκφωνητή? Σύντομα! Σύντομα η μάνα σου!